είναι και χαρά μας και τιμή μας που είστε εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας επισκέπτονται τέτοια άτομα και το εννοούμε που το λέμε αυτό, να ξέρετε, που αγαπάτε αυτό που εμείς παράγουμε και που για μας είναι όλη μας η ζωή. Και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η περίοδο είναι ό,τι πιο δύσκολο έχει ζήσει ποτέ η Δημοκρατία και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα έχουμε ένα άτομο, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε, είμαι σίγουρος ότι σας έχουμε, γιατί έχει την απόλυτη στήριξή μας, το ξέρετε. Είμαστε σίγουροι ότι όταν θα σας χρειαστούμε, που θα σας χρειαστούμε, θα είστε εκεί. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά εκ μέρους μου προσωπικά και εκ μέρους του Συνδέσμου Δημοκρατιών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας. Θέλω να καλωσορίσω την συνάδελφο στην Ευρωβουλή, τη Μαρία Τσιπηράκη, για μία ακόμα φορά στη Θεστοριά. Με τη Μαρία ξεκίνησαμε την προσπάθεια για το κομμάτι της γονοποιίας εδώ και πολλά χρόνια και χαίρομαι που στις τελευταίες μας συναντήσεις και στις Βρυξέλλες η Μαρία Σπυράκη είναι μία ευρωβουλευτής της Καστοριάς. Και το εννοώ ότι αγωνίζεται τόσο για τα θέματα της Καστοριάς στις Βρυξέλλες που οφείλω δημόσια να την ευχαριστήσω θερμά για όλες τις προσπάθειες που κάνει. Και ασχολούμαστε τώρα, και πρέπει να ενημερώσουμε γι' αυτό, αν και θα σας ενημερώσει η ίδια, μια μεγάλη προσπάθεια μέσα από την Ευρωβουλή με τους συνδέσμους όλους, τον πρωτοβάθμιο, τον δευτεροβάθμιο, τον For Europe, τον Παγκόσμιο Ομοσπονδία Αγώνας, προκειμένου με τη βοήθεια της κυρίας Σπυράκη, που το δουλεύει πάρα πολύ δυνατά, να αποτελέσει η Γούνα μέρος του Recycling Economy, τα οποία θα σας εξηγήσει ίδια. Εγώ οφείλω να την καλωσορίσω για μια ακόμα φορά. Η Μαρία Σπυράκη είναι ένας δυνατός εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου. Είναι η ευρωβουλευτής της χρονιάς που πέρασε ανάμεσα στις 750 ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό τιμάει τη χώρα μας, πρωτίστως, και τη Νέα Δημοκρατία φυσικά. Και οφείλω να πω ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά που είναι για μια ακόμα φορά μαζί μας εδώ. Προσορίζουμε τη Μαρία Τσιπηράκη. Όπως είπε και η βουλευτής κυρία Δονίου, είναι μια φίλη της Καστοριάς πραγματικά. Την έχουμε ανάγκη, όπως και το προηγούμενο διάστημα ήταν κοντά μας και αυτό την ευχαριστούμε. Μένω στα λόγια αυτά του Προέδρου και πραγματικά η Γούνα ομολογεί και οι επιχειρήσεις όλες το πώς κρατιούνται ακόμα ζωντανές αυτοί οι ίδιοι που ξέρουν. Όπως είδατε, κύριε Σπυράκη, είχατε την χαρά να δείτε τα αριστουργήματα και είστε από λάτρες, θα έλεγα, των γουναρικών, ούτε οι γυναίκες μας δεν έχουν τόσο γουναρικά όσο έχετε εσείς. Άρα και με την εκλογή σας, που το θεωρώ σίγουρο στην Ευρωβουλή, θα έχουμε έναν σύμμαχο κοντά μας, θα έχουμε έναν Καστοριανό που θα αισθανόμαστε ότι τα προβλήματα που έχουμε και εμείς στην Καστοριά θα είναι και προβλήματα δικά σας. Σας καλωσορίζουμε στην Καστοριά. Ξέρετε, η τιμή είναι δική μου. Και πιστεύω βαθιά ότι στην πολιτική δεν έχει κανένας καμία αξία αν δεν υπάρχουν άνθρωποι και αν δεν υπάρχουν ομάδες δυναμικές που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Η Μαρία Αντωνίου, η φίλη Μαρία Αντωνίου, με έβαλε σε αυτό τον κύκλο της προσπάθειας της παραγωγής, της μεταποίησης και του τελικού εξαιρετικού προϊόντος της Γούνας και παρακολούθησα πραγματικά μια πολύ ισχυρή ελληνική βιομηχανία να επιχειρεί να κατακτήσει τις διεθνείς αγορές και πάρα πολλές φορές να είναι στις προθήκες. Βεβαίως η Γούνα αντιμετωπίζει ζητήματα που ξεκινούν από το εσωτερικό, από τη φορολόγηση και προχωράνε σε λανθασμένες απόψεις σε ό,τι αφορά τη χρήση του ιδίου του προϊόντος. Η γνώμη μου, όπως την εξέφρασα και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία με την οποία συνεργάζομαι στενά και ήταν μεγάλη μου χαρά που τους είδα και στις Βρυξέλλες την τελευταία φορά με την κυρία Αντωνίου, είναι ότι όλη η αλυσίδα παραγωγής των γουναρικών μπορεί να γίνει ένας κρίκος της μεγάλης αλυσίδας της κυκλικής οικονομίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουν και ζουν τα ζώα και εκτρέφονται, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα απορρίμματά τους δεν θα πετιώνται αλλά θα ανακυκλώνονται και θα γίνονται ενέργεια και θα επιστρέφουν πάλι στη γη και θα επιστρέφουν πάλι στην οικονομία. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η κατεργασία των δερμάτων και των γουναρικών γίνεται με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον και στο τέλος να υπάρχει μια σφραγίδα ότι αυτό το προϊόν είναι προϊόν της κυκλικής οικονομίας. Δίνουμε μια μεγάλη μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πλαστικά μιας χρήσης, δίνουμε μια μεγάλη μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
για να αποφεύγουμε τις καταρχήν τις ιδιωτικές ίνες που μετά το καθάρισμα και το κλείσιμο συσσωρεύονται στους ωκεανούς και γίνονται το περίφημο Marine Litter, είναι νομίζω μια ανοιχτή ευκαιρία για την αλυσίδα της παραγωγής της γούνας στην Καστοριά να μπει και να γίνει κρίκος της κυκλικής οικονομίας. Χρειάζεται όμως να δουλέψουμε πολύ, χρειάζεται να μεταστραφεί το κλίμα και η εικόνα και χρειάζεται να υπάρχουν και αυτές αποδείξεις ότι από την πρώτη μέρα που ένα ζώο γεννιέται και μπαίνει στη φάρμα μέχρι την τελική στιγμή που το ρούχο θα καταλήξει στο ράφι προς πώληση, είναι όλα αυτά κομμάτια της προσπάθειας απολύτως φιλικής και συμβατής προς το περιβάλλον και σίγουρα κυκλικής, μια και ό,τι φτιάχνουμε πρέπει να επαναχρησιμοποιείται και τελικά να επιστρέψει στη φύση.